Καλωσορίζουμε στην Καστοριά με ιδιαίτερη χαρά τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στην περιοχή μας, μια περιοχή η οποία έχει πραγματικά πολλά προβλήματα μετά από 8 χρόνια απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων και με ένα μεγάλο ποσοστό αλλεργία στην περιοχή. Υπάρχει η βούληση από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εργασίας να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση που γίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ ουσιαστική και θα έχει προοπτική στο μέλλον ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι στην προσπάθεια να υπηρετήσουμε ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη, αυτό το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει και την προστασία της εργασίας. Προστασία της εργασίας σημαίνει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, κάτι που έχει ήδη συμβεί και ήδη υπογράφονται κλαδικές συμβάσεις και επεκτείνονται σε μια σειρά από κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού μαζί με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Την ίδια στιγμή, πριν από μερικές μέρες, μαζί με τον Υπουργό Εργασίας, ανακοινώθηκε μια συνολική παρέμβαση καταπολέμησης της ανεργίας 630 εκατομμυρίων, το οποίο αφορά πανελλαδικά 85.000 ωφελούμενους. Πέρα από αυτό όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε μία τριετία να μειώσουμε 7% πανελλαδικά την ανεργία και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα αριθμό μείωσης ανεργίας που προσεγγίζει και ξεπερνάει το 2% κάθε χρόνο, η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε το Υπουργείο Εργασίας η πρώτη επίσκεψη που κάνουμε μετά την ανακοίνωση των προγραμμάτων να είναι στη συγκεκριμένη περιοχή. Χθες ήμουνα στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα, είδα τον Περιφερειάρχη, είδα τους Δημάρχους. Σήμερα εδώ συνομίλησα με τον Δήμαρχο, θα συνομιλήσουμε με φορείς και συνομιλούμε με φορείς ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί μια στοχευμένη και πραγματικά αποτελεσματική παρέμβαση να σχεδιαστεί απλά σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Πρέπει να προκύψει μέσα από το δημοκρατικό διάλογο με την τοπική κοινωνία. Πρέπει να προκύψει μέσα από το διάλογο με τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα, είναι μέσα στο πρόβλημα και μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο και προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Είμαστε σίγουροι ότι η σημερινή διαδικασία διαλόγου θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο πολύ γρήγορο να κάνουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις πέρα από τη γενική κατεύθυνση και τα γενικά προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί, να μπορέσουν να ανακοινωθούν και συγκεκριμένα προγράμματα για την περιοχή. Να ρωτήσουμε κάτι. Βρεθήκατε χθες και στην Κοζάνη στα πλαίσια αυτής της περιοδίας σας. Ποια είναι η εικόνα που λαμβάνετε για την περιφέρειά μας? Όντως είπατε ότι είναι και πρωταθλήτρια στην ανεργία. Πόσο μαύρη τη βλέπετε την κατάσταση? Αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη ανεργία με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Το γεγονός ότι πλέον είμαστε σε ένα θετικό οικονομικό κύκλο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Το γεγονός ότι είμαστε σε ένα θετικό οικονομικό κύκλο δημιουργεί τη δυνατότητα να έχεις περισσότερους πόρους και άρα τώρα είναι που πρέπει πέρα από τα οριζόντια μέτρα, δηλαδή πέρα από προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ανακοινωθεί συνολικά για όλη την Ελλάδα, να γίνουν και κάποιες ιδιαίτερες παρεμβάσεις για την περιοχή. Αλλά θα ήταν τεράστιο λάθος ένα Υπουργείο να κάνει ιδιαίτερες παρεμβάσεις για μια περιοχή χωρίς να προκύψει μια διαδικασία διαλόγου και αγοράς φορέων, η οποία προφανώς δεν εξαντλείται στη σημερινή συζήτηση. Αλλά σήμερα θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία διαλόγου.